λοιπόν αυτή, ναι, οδήγησε τους Ινδούς στις 17 Αυγούστου να εκενώσουν τους διπλωμάτες τους από την Καμπούλ και να κλείσουν την πρεσβεία και τα παξενία σε όλο το Αφγανιστάν. Κώστα, μέσα από αυτό τον πλούτο των πληροφοριών που διαθέτεις, ναι, και ένα μέρος εξ αυτών μας αναλύεις τώρα, ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα που βγάζεις με δυο λόγια, για, τι τίτλο βάζεις στο ποιοι βρίσκονται πίσω από τους Ταλιμπάν? Πίσω από τους Ταλιμπάν βρίσκεται το πακιστανικό στρατιωτικό κατεστημένο, ναι, και η υπηρεσία πληροφοριών του τουρκικού στρατού. Μάλιστα, αυτό είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τους νέους παίκτες στην περιοχή, ίσως όπως είπε στην αρχή, η εκπομπή προσομοιάζει με διάλεξη, αλλά καλό είναι την εκπομπή να την κρατήσουν στο αρχείο τους οι ακροατές, διότι θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, λοιπόν, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Κώστα, επειδή ήδη έχουμε διανύσει το πρώτο ημίωρο, πάμε στο δεύτερο, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως επαναρχόμαστε για να μας πεις για τους νέους παίκτες στην περιοχή, τι είναι το Ισλαμικό κράτος του Κορασάν. Α989, η δική σου συχνότητα. Επιστρέφουμε εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμα του Α989 με τα γεωπολιτικά παίγνια και με τον Κώστα Πικραμένου, που μας αναλύει, μας δίνει ένα πλούτο πληροφοριών σχετικά με τα όσα συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν στο Αφγανιστάν, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, για το ρόλο μας ανέλησε μέχρι τώρα του Πακιστάν και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Ποιοι είναι λοιπόν οι νέοι παίχτες στην περιοχή και τι είναι το Ισλαμικό κράτος του Κορασάν, αγαπητέ Κώστα Πικραμένε? Οι νέοι παίκτες στην περιοχή είναι, πρώτον, οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, δεύτερον, οι Ταλιμπάν του Πάκισταν, τρίτον, το Ισλαμικό κράτος του Κορασάν, τέταρτον, τα απομεινάρια της Αλκάιντα, πέμπτον, οι Ουιγκούροι και το Ισλαμικό μέτωπο του Οσμπεκιστάν, έκτον, η Πακιστανική Υπηρεσία Πληροφοριών με τις Ισλαμικές Ένοπλες Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Κασμίρ, και έβδομο, η Ινδική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτοί λοιπόν είναι οι παίκτες επί του πεδίου. Και όσον αφορά το Ισλαμικό κράτος του Κορασάν, να πούμε ότι πρόκειται για φράξια δυσαρεστημένων Ταλιμπάν του Πακιστάν, επαναλαμβάνω, του Πακιστάν και όχι του Αφγανιστάν, οι οποίοι εν ολίγης έφτιαξαν δικό τους μαγαζί, για να το πούμε λαϊκά, το 2015. Εκτιμάται από έκθεση του ΟΗΕ ότι διαθέτουν 1.500 με 2.000 μαχητές στο Αφγανιστάν και σε επίπεδο ιδεολογίας και φανατισμού είναι πολύ πιο μπροστά από τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν. Και όλα αυτά, Κώστα, έχω μια απορία. Συνέβησαν κάτω από τη μύτη της CIA και των Αμερικανών. Ποιες είναι οι προκλήσεις σήμερα τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τη CIA? Λοιπόν, η κατάληψη της Καμπούλ και εν γέννη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν ήταν προβλεπόμενη από τις εκθέσεις που κατά καιρούς είχε δημοσιεύσει η CIA. Από το 2009 βλέπανε ότι αυτή η ώρα θα φτάσει. Κανείς όμως δεν γνώριζε την ταχύτητα με την οποία οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν θα έφθαναν στην Καμπούλ και θα κατέληγε οριστικά όλος ο κρατικός μηχανισμός. Η CIA αυτή τη στιγμή, Δήμο, θα αναγκαστεί να αποδεσμεύσει και πάλι πόρους και προσωπικό στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Επιστρέφουμε δηλαδή 20 χρόνια πίσω. Εκεί λοιπόν που είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους οι Αμερικανοί στην Νοτιοανατολική Ασία, τον Ειρηνικό, την Κίνα, ως το επόμενο θέατρο αντιπαράθεσης, τώρα θα επιστρέψουν πάλι στην Κεντρική Ασία και θα παρακαλάνε χώρες όπως το Κυργιστάν, το Τατζικιστάν, το Ουσμπεκιστάν να φτιάξουν σταθμούς και προκεχωρημένα φυλάχια για ειδικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος τους φόβος? Ότι το Αφγανιστάν μπορεί να αναδειχθεί εκ νέου ως σφιγγοφωλιά
όπως συνέβη στη Συρία τη δεκαετία του 2010 και πριν στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 90. Και εδώ λοιπόν τι ρόλο θα διαδραματίσει η Τουρκία και το Κατάρ? Αυτό είναι το θέμα για μένα. Η Τουρκία και το Κατάρ αυτή τη στιγμή τι βλέπουνε? Βλέπουν ότι δημιουργείται ένα μεγάλο κενό, διότι αποχώρησαν οι Αμερικάνοι. Με αποτέλεσμα οι ίδιοι να προσπαθούν με έναν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ταλιμπάν και Δύσης να καλύψουν αυτό το κενό. Ο ίδιος ο Ερντογάν δήλωσε ανοιχτό σε συνεργασία με το καθεστώς των Ταλιμπάν και είναι πιθανό Δήμο τελικά να παράσχουν υλικοτεχνική υποστήριξη για την επανέναρξη των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Η Μουσιάντ είναι η εμπορική ένωση επιχειρηματιών που πρόσκειται στο ΑΚΕΠΕ. Βλέπουν θετικά την αγορά του Αφγανιστάν, διότι θεωρούν ότι μπορούν τα τουρκικά προϊόντα να πλημμυρίσουν κυριολεκτικά την τοπική αγορά, ενώ οι τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά να σκέφτονται την πιθανότητα να συμμετάσχουν και αυτοί στην ελεγόμενη ανοικοδόμηση της χώρας. Πρέπει να πούμε όμως, Δήμο, ότι μέσα στην Τουρκία υπάρχουν δίκτυα σαλαφιστών και αδερφών μουσουλμάνων οι οποίοι χαιρέτησαν την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν. Ειδικά στο Ικόνιο και στο Βαν, το Βαν βρίσκεται στα σύνορα με το Ιράν, υπήρξανε έκδηλες, πώς το λένε, εκδηλώθηκαν ανοιχτά, διότι το διάστημα από το 2002 μέχρι το 2010 είχαν στείλει ακόμα και μαχητές και οικονομική στήριξη στους Ταλιμπάν. Για να μην αναφερθώ πώς αντέδρασαν τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Τουρκία. Μάλιστα. Δεν μου λες εδώ, μια και μιλάμε και για το εμπόριο, το εμπόριο ηρωίνης επηρεάζεται από τις νέες εξελίξεις στην Καμπούλ? Το εμπόριο ηρωίνης επηρεάζεται τα μάλα, όπως λένε, και όχι μόνο το εμπόριο ηρωίνης, Δήμο, και το εμπόριο μεταμφεταμίνης. Να δώσουμε μόνο μερικά στοιχεία για να μην κουράσουμε και τους ακροατές. Να πούμε ότι το 85% της ηρωίνης που παράγεται παγκοσμίως προέρχεται από το Αφγανιστάν. Από τη διακίνηση του οπίου και ηρωίνης που παράγεται στο νότιο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν, Δήμο, κέρδιζαν με αμερικανική κατοχή 35 εκατομμύρια δολάρια το μήνα. Mm. Οι περιοχές Χέλμαντ και Κανταχάρ στο νότιο Αφγανιστάν είναι τα προπύργια καλλιέργειας οπίου. Με βάση λοιπόν τον Τούρκο δημοσιογράφο και ανατολικοθρακιώτη τον Τιμούρ Σοϊκάν, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο πέρυσι υπό τον τίτλο «Ο πόλεμος των βαρώνων», 200 περίπου τόνοι ηρωίνης περνούν ετησίως από την Τουρκία με προορισμό τη Δυτική Ευρώπη. Από αυτούς, Δήμο, μόνο ένα 15 με 20% εντοπίζεται από τους τελωνιακούς και τη στρατοχωροφυλακή. Είναι ο βασικός λόγος, αν θέλεις, της απίστευτης διαφθοράς αστυνομικών, εισαγγελέων, πολιτικών στην Τουρκία. Άλλωστε ο Σοϊλού, που είναι ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, σε δύο περιπτώσεις, μία του Πεκέρ από το YouTube γνωστός και μία του Κορκμάς που βρίσκεται προφυλακισμένος στην Ελβετία, ενημερώθηκαν από τον ίδιο το Σοϊλού να φύγουν από την Τουρκία διότι επίκειτο η σύλληψή τους. Να πούμε λοιπόν ότι επειδή έχει ταυτιστεί το Αφγανιστάν με την ηρωίνη, πλέον η ηρωίνη μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Σε πρώτη μοίρα μπαίνει η μεταμφεταμίνη. Φαντάσου ότι ένα κιλό ηρωίνης πωλείται αυτή τη στιγμή στην πιάτσα 250.000 δολάρια το κιλό, ενώ ένα κιλό μεταμφεταμίνη, του οποίου το κόστος παραγωγής είναι πολύ χαμηλότερο από την ηρωίνη, πωλείται 700.000 δολάρια. Με καλύτερους πελάτες, Δήμο, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Σάπα. Μάλιστα οι έμποροι, για να καταλάβεις, στα 100 κιλά ηρωίνης που σπρώχνουν στους μεσολαβητές, δίνουν και 5 κιλά δώρο μεταμφεταμίνη, μόνο και μόνο για να δοκιμάζουν την αντίδραση της πελατείας. Ένα στους 10 Αφγανούς, Δήμο, εμπλέκεται στο εμπόριο ναρκωτικών ηρωίνης, ενώ ένας παρόμοιος αριθμός είναι εθισμένος στα ναρκωτικά.
Και για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια ξόδεψαν, είπα, για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στο Αφγανιστάν από το 2002 έως το 2017. Βλέπουμε ότι δεν υπήρχαν αποτέλεσμα. Άρα ενώ δεν ήθελαν να πατάξουν την δεν ήθελαν να πατάξουν τη διακίνηξη των ναρκωτικών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Απλώς κόσμος νομίζω. Το πρόβλημα με τις παπαρούνες, όπως λέμε, είναι ότι δεν θα τις βρεις 5 και 10 χιλιόμετρα από την Καμπούλ. Το Αφγανιστάν είναι μια αχανής χώρα. Οι περιφέρειες ήταν υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν. Ελάχιστες επιχειρήσεις έγιναν σε μεγάλη κλίμακα, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η παραγωγή και να συνεχίζεται το εμπόριο. Άλλωστε, πώς επί 20 χρόνια εξασφάλισαν οπλισμό οι Ταλιμπάν? Διότι με τα χρήματα που λάμβαναν μπορούσαν να συντηρούν και 70.000 μαχητές. Ναι. Με την, ξέχασα να σε ρωτήσω, με την Κίνα και τη Ρωσία έχεις πληροφορίες? Ποιος θα είναι ο ρόλος αυτών των δύο χωρών? Εμείς αυτό το αφιέρωμα που ήδη ξεκινήσαμε για την αφγανική κρίση ήταν αλληλοσυγκρουόμενες οι απόψεις και οι εκτιμήσεις. Θα παρέμβουν, δεν θα παρέμβουν? Για πες μου την κρίση του Αφγανιστάν, πέρα από τις λεγόμενους, όπως είπαμε πριν, τοπικούς παίκτες, υπάρχει η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και το Ιράν. Οι τέσσερις χώρες δηλαδή που βρίσκονται πέριξ. Υπάρχουν δύο χαμένοι και δύο κερδισμένοι. Οι χαμένοι είναι το Ιράν και η Ινδία. Οι κερδισμένοι είναι η Ρωσία, θα το δούμε, αλλά από τη στιγμή που φεύγουν οι Αμερικάνοι αυτόματα κερδίζει η Ρωσία. Είναι η λεγόμενη σχέση μηδενικού αποτελέσματος και μηδενικού αθροίσματος. Και κερδισμένη θα είναι και η Κίνα. Το Πακιστάν εννοείται, διότι είπαμε οι Ταλιμπάν είναι προϊόν σάρκα εξαρκώς του Πακιστάν. Η Ρωσία, Δήμο, ξεκίνησε διάβλους επικοινωνίας με τους Ταλιμπάν από το 2012 και μετά. Και έχει άκρες, για να το πούμε λαϊκά, διότι στρατηγοί του αφγανικού στρατού που πληρώνονταν με αμερικανικά δολάρια ήταν απόφοιτοι σοβιετικών στρατιωτικών ακαδημιών. Ενώ είχε αφήσει ρίζες Ναι. Είχε αφήσει, λέω, ρίζες στο Σοβιέτ. Βέβαια, την ίδια στιγμή πάρα πολλοί Αφγανοί, οι οποίοι έκαναν μπίσμα με τους Αμερικάνους διότι έπαιρναν εργολαβίες, τα χρήματά τους τα επένδυαν σε real estate στη Μόσχα. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι το Αφγανιστάν δεν είναι αυτό που λέμε τέρα incógnita, άγνωστη γη για τους Ρώσους. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μην εκπλαγείς να δούμε σε μερικούς μήνες ή σε μερικά χρόνια μισθοφόρους της εταιρείας Wagner, της ρωσικής, να φυλάτουν την ρωσική πρεσβεία και ιδιωτικές ρωσικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. Για να το λες εσύ. Όσον αφορά την Κίνα, γιατί με ρώτησε. Αμέσως μετά, πρόσεξε να δεις. Έχουμε το τελευταίο μέρος. Θέλω να προλάβουμε, να μιλήσουμε, ναι, να μας πεις για την Κίνα και για το ρόλο της Κίνας, γιατί μας είπες για τη Ρωσία, και μετά για την Ελλάδα. Τι πρέπει να σκέφτεται, εάν πρέπει να ανησυχεί η χώρα μας και γιατί. Αμέσως μετά. Θα ξεκινήσουμε με την Κίνα. Ναι, θα μιλήσουμε για την Κίνα αμέσως μετά και θα το κλείσουμε με την Κίνα για να πιάσουμε την Ελλάδα και να αποχαιρετήσουμε τους φίλους της βραδινής αυτής γεωπολιτικής παρέας. Πάμε. Ακούς Α989, η δική σου συχνότητα. Μιλάμε με τον Κώστα τον Πικραμένο. Μία ώρα τώρα σχεδόν μας αναλύει με κάθε λεπτομέρεια τον πλούτο των πληροφοριών που διαθέτει και που φωτίζει άγνωστες πτυχές της αφγανικής κρίσης. Είμαστε στο σημείο για το ρόλο της Κίνας. Μας είπε για το ρόλο της Ρωσίας, πώς βλέπει μέσα από το δίκτυο των πληροφοριών που διαθέτει ο Κώστας ο Πικραμένος τη στάση της Κίνας. Για να πάμε μετά στο τι πρέπει να προσέχει και αν πρέπει να προσέχει η Ελλάδα. Κώστα. Λοιπόν,
Όσον αφορά το Πεκίνο, να πούμε ότι το Πεκίνο βλέπει τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στο Αφγανιστάν ως μια ευκαιρία για να επεκταθεί ο λεγόμενος δρόμος του μεταξιού. Το Αφγανιστάν μαζί με το Πακιστάν αποτελούν βασικούς κρίκους προς τη Δύση. Η άλλη προτεραιότητα των Κινέζων αφορά θέμα εθνικής ασφάλειας και αφορά δηλαδή το αυτονομιστικό κίνημα των μουσουλμάνων Ουϊκούρων που βρίσκεται στη δυτική Κίνα, αυτό που ονομάζουμε Ανατολικό Τουρκεστάν. Η Κίνα λοιπόν, Δήμο, άρχισε να ασχολείται με τους Ταλιμπάν σχεδόν πρόσφατα, αλλά φιλοξένησε συζητήσεις στο Πεκίνο μεταξύ της κυβέρνησης του Αφγανού Προέδρου Γκάνι και των Ταλιμπάν. Η ηγεσία των Ταλιμπάν πήγε στο Πεκίνο και οι Κινέζοι δεσμεύτηκαν να χρηματοδοτήσουν εν μέρη την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν υπό τον όρο ότι το Αφγανιστάν δεν θα γίνει προκεχωρημένο φυλάκιο των Ουιγκούρων αυτονομιστών που δρούν στην Δυτική Κίνα. Για μίλησε μας, πες μας δύο κουβέντες με τους Ουιγκούρους. Οι Ουιγκούροι για τους Τούρκους θεωρούνται μέλη της λεγόμενης μεγάλης τουρκικής οικογένειας, αυτό που ονομάζουμε παντουρισμός. Πρόκειται για φύλα που προέρχονται από την Μογγολία, πρόκειται για Σουνίτες μουσουλμάνους, οι οποίοι πολλά χρόνια τώρα βρίσκονται υπό κατασταλτική πολιτική, αν θέλεις, της Κίνας, έχει οδηγήσει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, πάρα πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό, ζούνε στην Κωνσταντινούπολη, κάνουν τη λεγόμενη αντιπολίτευση από την Κωνσταντινούπολη και τελευταία ο Ερντογάν, θέλοντας να προσεγγίσει την Κίνα, κάποιους από αυτούς τους έχει εκδώσει. Όπως λέμε, τους έχει στείλει πίσω. Είναι μια κατάσταση στην οποία η CIA είχε εμπλακεί έντονα στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές 2000. Συνιστούν απειλή. Υπάρχουν σαλαφιστικά δίκτυα, υπάρχουν εξτρεμιστές. Κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν στο Ισλαμικό Χαλιφάτο στη Συρία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικογένειες Ουιγκούρων στη Συρία που ενδεχομένως σκέφτονται να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν διότι έχουν αλλάξει πλέον οι συνθήκες. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία προς το παρόν ελέγχεται με σκληρό τρόπο, έτσι, από το κινέζικο κατεστημένο.